Αυτά είναι τα κοσμήματα. Αντιπρόεδρε για τον ανταγωνισμό. Εδώ το Πανεπιστήμιο αυτό πρωτοεντάχθηκε σαν έργο στα ΜΟΠ, μεσογειακά οπλωμένα προγράμματα. Ξεκίνησε να υλοποιείται. Έφτασε σε ένα στάδιο της τάξης του 60-70%, δηλαδή τα σπίτια ήταν όλα έτοιμα, φτιαγμένα, με καλοριφέρ, με νεότα πάντα, εγκαταλείφθηκε. Τώρα 500 να είναι το πολύ. Για να σταματήσουμε. Ακριβώς. Έτσι εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγραν εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώδηδα Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των δούλων του Θεού. Όλος που είστε παρόντες εδώ είναι με την ιδιότητα του Προέδρου του Ταμείου Διοίκησης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Περιφέρεια για όλα τα έργα τα οποία βοηθούν και όλες τις πρωτότυπες ιδέες που έχουμε τις χρηματοδοτούν. Το Δήμο επίσης, ο οποίος μας φιλοξενεί, είμαστε στον ίδιο Δήμο εδώ, μάλιστα δουλεύουμε μαζί και στο Δημοτικό Κέντρο τον κύριο Μαράβα. Έτσι, αυτό το έργο που εγκαιριάζουμε σήμερα δεν είναι το πρώτο αλλά ούτε το πραγματικό, έτσι, το οποίο γίνεται εδώ για πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα θέλω έτσι να σε ενημερώσω ότι εκτός από αυτό το σπουδαίο έργο έχουμε κάνει και άλλες ενέργειες που έχουμε κάνει με το Υπουργείο. Είναι, έχουμε καταγράψει όλο το δάσος πετρελαίου. Όλα τα δέντρα μας είναι καταγραμμένα με σύστημα λέιζερ. Εκεί είναι το πρώτο φορά στο μεσογειακό δάσος. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται το πράγμα σε μεσογειακό οικοσύστημα. Έτσι και λοιπόν ξέρουμε το κάθε δέντρο τι βιομάζα έχει και άρα πόσο απορροφάει διοξείδιο το άνθρακα. Κάθε φορά που κόβουμε ένα δέντρο, το καλοκαίρι τώρα που κάνουμε τις ολοτομίες, ξέρουμε τι χάνουμε από την απορρόφηση του άνθρακα. Είναι πρωτότυπο και θα θέλαμε κάποια στιγμή να μας δοθεί ευκαιρία να θέλουμε το παρουσιάσουμε στην Αθήνα, γιατί έγινε με χρηματοδότηση δικιά σας. Άλλα έργα σπουδαία που έχουμε κάνει στην περιοχή είναι κάποια έργα. Μας έχει δώσει η περιφέρεια και τα χρήματα για να στυλώσουμε, να φτιάξουμε τα δικά μας τα κτίρια, να τα συντηρήσουμε. Όπως ξέρετε, όλοι εδώ έχει σχεδιάσει τα κτίρια τα δικά μας ο περίφημος αρχιτέκτονας μας Πικιώνης. Είναι πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τα κτίρια αυτά. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να τα συντηρούμε γιατί έρχονται άνθρωποι από όλο τον πλανήτη για να δουν αυτά τα εξαιρετικά σχέδια, τα οποία στηρίζονται ακριβώς στην αρχιτεκτονική της Πίνδου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και να δώσω το πρώτο λόγο στον κύριο Υπουργό, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Εγώ ευχαριστώ τον καθηγητή για τη σπουδαία δουλειά που έκανε. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά έργα τα οποία προωθούμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τον καλό φιλέο και συνάδελφο, τον υφυπουργό, τον Γιώργο τον Αμυρά, ο οποίος εκλέγεται εδώ δίπλα στη γειτονιά μας, Ιωάννα. Με τον Γενικό Διευθυντή Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κουντούφα, ο οποίος κατάγεται από ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, την Τζούρτζια, τον Τρικάλο, και φυσικά με την απόλυτα συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια, με τον κόσμο αγροστό, με τον κ. Μιχαλάκη, που κάνουν σπουδαία δουλειά και πρέπει να το αναγνωρίζουμε συνέχεια και έχουν αναδείξει τον τόπο μας και τον έχουν στηρίξει. Εμείς λοιπόν αυτό το έργο είναι ένα μικρό έργο από τα πολλά όμως που κάνουμε για την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και δασικού πλούτου, να το πω καλύτερα έτσι, που διαθέτει η χώρα μας. Ένα έργο 16 χιλιόμετρων μονοπάτια, με σημάνσεις, με εφαρμογή στο κινητό, ώστε να μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να περιηγηθεί μόνος του και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα και διέξοδο σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται στον τόπο μας να ακολουθήσουν αυτές τις διαδρομές και έτσι να μείνουν περισσότερα βράδια και πραγματικά να βιώσουν, να ζήσουν την απόλυτη ομορφιά που έχουν τα δικά μας τα βουνά ορεινός όπως η Πίδος. Αυτό συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στον τόπο μας, αλλά ιδιαίτερα εδώ στον τόπο μας και στη συνεργασία με την περιφέρεια και με τον κόσμο γνωστό. Ήδη έχουμε διαθέσει και 250.000 ευρώ για μία μελέτη τον δρόμο της Θεσσαλίας, όπως λέμε, που θα συνδυάσουμε όλα τα μονοπάτια
που καταλήγουν τελικά στον τόπο μας και ειδικά στα μετέωρα. Άρα αυτό προχωράει επίσης αυτό το έργο, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και βεβαίως, επειδή ανέφερε ο καθηγητής κάτι που έχει να κάνει με την απορρόφηση διόξιδου του άνθρακα, τα δάση είναι αυτά τα οποία θα μας σώσουν. Γιατί πρέπει να σας πούμε ότι μια σημαντική πηγή απορρόφησης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στις οποίες οφείλεται η κλιματική αλλαγή είναι τα δάση. Άρα εμείς τα επόμενα χρόνια έχουμε ένα εθνικό σχέδιο αναδάσωσης ώστε να αυξήσουμε τα δάση της χώρας πάνω από 165.000 στρέμματα, αλλά πόσα εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε διαθέσει ώστε τα επόμενα 3-4 χρόνια να αναδασωθούν 165.000 στρέμματα εκτάσεων τα οποία αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν το δάση. Άρα είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας και βεβαίως όλα αυτά θα γίνουν κάτω από μία ενιαία δασική υπηρεσία. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έγινε μία τεράστια μεταρρύθμιση με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη. Μεταφέραμε όλες τις δασικές υπηρεσίες Ελλάδος κάτω από την Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συστήθηκε ειδική γραμματεία δασών και αυτό αποδεικνύει το πώς θέλουμε να στηρίξουμε τα δάση. Άρα, ενιαία δομή, οργανωμένη, όχι δεν γίνονταν καλή δουλειά πριν, αλλά τώρα θα γίνεται ακόμα καλύτερη δουλειά μέσα από μια ενιαία διαχείριση και κατεύθυνση και διοίκηση, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τα δασικά μας συστήματα ανθεκτικά απέναντι στις προκλήσεις κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί. Να δώσω το λόγο και στον Γιώργο Ναμυρά, ο οποίος πέρα από ότι κάνει σπουδαία δουλειά, έχει γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Στο τέλος θα πρέπει να γράψει ένα βιβλίο για τα δάση τα οποία έχει επισκεφθεί και βεβαίως τον περιμένουμε και στον τόπο μας, τον Αύγουστο. Εννοείται. Να τρέχει στα Γιάννενα για να γυρίσουμε και τα δικά μας δάση. Εννοείται, Υπουργέ μου, αλλά μπορεί τον Αύγουστο να τρέχουμε όλοι στον τόπο μας. Λοιπόν, για διακοπές. Για διακοπές. Για διακοπές. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί τα είπε όλα ο Υπουργός. Είπε πριν ο Υπουργός, ο Κώστας Σκρέκας, ότι για να σωθούμε ένα της κλιματικής κρίσης πρέπει να προσέξουμε τα δάση μας. Τι κάνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τις οδηγίες και την κατεύθυνση μας έχει δώσει ο Υπουργός ο Κώστας Σκρέκας. Βάλαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, εκτός από το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, που θα φυτέψουμε 20 εκατομμύρια δέντρα τα επόμενα μέχρι το 2028, κάνουμε κάτι ακόμα. Σήμερα που μιλάμε, σε περίπου καμιά εκατοστή σπουδαία, κρίσιμα, σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, υπάρχουν συνεργεία που τα καθαρίζουν. Αφαιρούν τη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη, η οποία ήταν επί δεκαετίες εκεί, κανείς δεν είχε ασχοληθεί. Περίπου 80.000 στρέμματα δάσους, ευαίσθητου δάσους, θα καθαριστεί και ήδη καθαρίζεται. Όπως επίσης, στρώνουμε, διαπλαταίνουμε και διορθώνουμε τους δασικούς δρόμους από τα νεροφαγώματα, τις κατολιστείς, τα δέντρα τα πεσμένα, σε μία έκταση 16.000 χιλιόμετρων. Σκεφτείτε πόσες φορές στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη στους δασικούς δρόμους. Πόσες φορές βλέπαμε στην τηλεόραση που σε μια φωτιά έλεγε η πυροσβεστική δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το σημείο γιατί ο δασικός δρόμος δεν ήταν προσβάσιμος. Θα διορθώνουμε αυτά. Όπως επίσης διανοίγουμε και συντηρούμε αντιπυρικές ζώνες συνολικής έκτασης, συνολικού μήκους 1.600 χιλιόμετρων. Αυτά λοιπόν είναι κάποια βήματα που κάνουμε σε επίπεδο πρόληψης. Ήδη έχουμε 50 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ζητήσαμε και άλλα 22 εκατομμύρια από το κρατικό προϋπολογισμό γιατί δεν φτάναν τα χρήματα. Αυτό το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια, αλλά και τονίζω αυτό ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς, ενώ το Υπουργείο, η Περιφέρεια, ο Δήμος, οι εθελοντές, οι υποψιασμένοι πολίτες, εάν δεν προσέχουμε άπαντες, θα έχουμε πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι το 96% των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Αυτό είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο. Επομένως, πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να νιώθουμε ότι αυτός ο θησαυρός του δάσους που έχουμε στην αγκαλιά μας δεν είναι καθόλου δεδομένος. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όλους σας. Τόσο έργο κάνουμε. Τι να πρωτοποιεί τώρα, Περιφέρεια. Αυτό είναι, κάτσε λίγο. Και τον ήλιο, τι να πρωτοποιούμε. Λοιπόν, το ενδιαφέρον αλλά και ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον αποδεικνύεται από τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και την κυβέρνηση έμπρακτα. Διότι ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι να το κάνεις. Και εμείς εδώ προσπαθούμε σε συνεργασία να κάνουμε πράγματα.
αυτή είναι το μονοπατιόν που ξεκινήσαμε και εδώ πέρα μπορεί να είναι ένα μικρό, αλλά είναι, δίνει τη δυνατότητα μιας μεγάλης ζωής και στην περιοχή. Πέραν των άλλων όλων που έχουμε με το υπουργείο, τα διάφορα προγράμματα, έχουμε και εδώ στην περιοχή, στην πύλη και στα μετέωρα, το γεωπάρκο, το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με την UNESCO, θα κάνουμε συνεργασία και με τον Βασίλη του Γιαγιάκο που είχε την ιδέα, συνεργασία με το υπουργείο, κάνουμε τη μελέτη ήδη και θα κάνουμε γεωπάρκο το οποίο θα ενταχθεί, έχουμε συνειδηθεί και με την UNESCO, θα προχωρήσουμε γρήγορα και αυτό είναι μια μεγάλη συνεργασία. Είναι όλα τα άλλα περιβαλλοντικά έργα τα οποία κάνουμε. Ναι, βέβαια, η Ελλάδα δίνει περισσότερο σεβασμό ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο στο περιβάλλον, έχοντας τη μικρότερη συμμετοχή στη ρήπανση του περιβάλλοντος. Εμείς κάνουμε πολύ περισσότερο από όλους που όλοι μιλάνε. Και μάλιστα τώρα εδώ με αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει δώσει πολλά χρήματα και για τους αγροτικούς δρόμους, με σεβασμό στο περιβάλλον. Πολλά χρήματα για τα νέα έργα νερού, και αυτό είναι σεβασμό στο περιβάλλον. Τα νέα για τη δασική δασοπροστασία και όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουμε και συνεργασία εδώ πέρα και την αποκεντρωμένη του Κώστα του Παπά που συνεργαζόμαστε για τα νερά και την ποιότητα του νερού, την ποιότητα του αέρα. Έχουμε μια μεγάλη συνεργασία με πολλά έργα, με πρωτόγνωρα έργα. Πρώτη φορά γίνονται με μετρητές της αέριας ρήπανσης, μετρητές κλιματικής αλλαγής, πρωτόγνωρες σε όλη την Ελλάδα, εδώ στην Κύλη που έχουμε. Στο Περτούλι με το Πανεπιστήμιο που είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα σε αυτό το ύψος και που μετράει αυτές τις ειδικές κατηγορίες αερίων ρήπων. Είναι σημαντικό και συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή. Γιατί έχουμε μια ταχύτητα, έναν αυτοματισμό, μια απλοποίηση και μια συνεργασία που φτάνουμε στο αποτέλεσμα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Που είστε εδώ και εγκυνιά που προχωρεί, που δίνουμε πλέον στον κόσμο αυτά τα 16 χιλιόμετρα, 16 χιλιόμετρα, 16 χιλιόμετρα. Είναι άξιο συγχαρητηρίων και το Υπουργείο, αλλά η Περιφέρεια, ο Δήμος, όλοι μαζί, όλοι οι φορείς, είμαστε δίπλα στο περιβάλλον. Βλέπετε ότι ξεκινάμε με ένα έργο αυτή τη στιγμή στο Περτούλι, 16 χιλιόμετρα τα μονοπάτια, υπάρχει το γεωπάρκο όπως είπατε, επιμελητήριο, περιφέρεια, υπουργείο, όλοι δήμοι συντονίζουν αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα των Ρικάνων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πραγματικά κάνουμε έργο, αναδεικνύουμε το Πανεπιστήμιο, είμαστε δίπλα και βλέπουμε ότι όλοι μαζί, όταν είμαστε όλοι μαζί, μια γροθιά και οι αποκεντρωμένοι, και να μην ξεχάσουν και κάποιους, δίνουμε ανάσα στην περιοχή. Πραγματικά πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Πρέπει να είμαστε δίπλα στο περιβάλλον και αυτό θα κάνουμε. Και μέχρι σήμερα αποδείξαμε αυτά τα 11 χρόνια που είμαστε στο τιμόνι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός και όλοι οι συνεργάτες που είμαστε όλοι μαζί με τον πρώτο βαθμό κάναμε θαύματα και ειδικά με αυτή την κυβέρνηση προσπαθήσαμε και όπου χτυπήσαμε την πόρτα άνοιξε και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο έργο μας. Το ξεκίνημα να πω εγώ, μικρό έργο, μεγάλη σημασία όμως έργο, γιατί για τη ζωή των ανθρώπων, τη ζωή τη δική μας, την περπάτηκε. Δύσκολος Δήμος, λέμε, ο Δήμος Πύλης, αλλά Δήμος με προοπτική μεγάλη, με μεγάλη προοπτική. Άρα, εμείς περιμένουμε, είμαστε εδώ, έχουμε καλή συνεργασία. Μπορώ να πω τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα και προχωράμε. Να σας ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια και τα υπόλοιπα. Από τον κύριο Πρόεδρο του Σκέφτη, πραγματικά. Τόσο από την αυτονόητα συγχαρητήρια σε όλο το Υπουργείο, Κώστα, Γιώργο, Μαγγέλη, φοβερή δουλειά. Περιμένουμε αναγωνίως πλέον το πρόγραμμα του ΦΠΚΑ για τα μονοπάτια, το οποίο πλέον θα δώσει δυνατότητα σε όλη αυτή τη φανταστική περιοχή να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Και είναι στα έξι συγχαρητήρια που αυτό το τόσο απλό το Υπουργείο το συνέλαβε και ετοιμάζει πλέον ειδικό πρόγραμμα ακριβώς γι' αυτό. Συγχαρητήρια φυσικά και σε εσάς για όλη τη δουλειά που κάνατε στο Βασίλειο. Πολύ. Και τον κύριο Βουλευτή, παρακαλώ. Εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, τον Δήμο, δηλαδή την Περιφέρεια, που εργάστηκαν όλο αυτόν τον καιρό για να δούμε έργα πραγματικά που ανάγουν το περιβάλλον σαν πρώτη προτεραιότητα. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι' αυτό και να είναι σίγουροι ότι και εμείς οι βουλευτές θα συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα. Να είστε καλά. Λίγο να πάρουμε τι γίνεσαι εδώ, Έλα Δημαρχέ, έλα. Χριστό, σε παρακαλώ. Έλα μαζί, να καταλάβω. Μισό λεπτάκι, παιδί μου. Είμαστε έτοιμοι. Κρατάω εγώ από εδώ.
Πάμε. Πάμε. Εδώ κοιτάξτε. Τελείωσε. Ωραία. Μπράβο. Να γίνω.